Παραδίδεται και επίσημα αύριο, ανήμερα τη γιορτή του, το ιστορικό μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα στο Ριζοκάρπασο μετά την πρώτη φάση τη αναστήλωση που ολοκληρώθηκε προημερών. Οι εργασίε τη πρώτη φάση αναστήλωση του μοναστηριού που κινδύνευε με κατάρρευση δήρκησαν δύο χρόνια και αφορούν τα ημιτελή έργα από την εποχή τη κατασκευή του μοναστηριού στη βόρεια, το Ξοστοιχία και το γυναικονίτι, εντό τη μονή του οποίου αντικαταστάθηκε το πάτωμα με μάρμαρο και τέλο τον καμπαναριό το οποίο ανακατασκευάστηκε. Αύριο το μοναστήρι θα μπορέσει να δεχτεί δεκάδε πιστού ανάμεσά του και ο πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέροφ Νεοφίτου. Το πρωί, η Επιτροπή Προσφύγων τη Βουλή ενημερώθηκε και κλεισμένων των θυρών για την πορεία των έργων. Όπω αναφέρθηκε, η δεύτερη φάση, η οποία περιλαμβάνει το μεσαιωνικό παρεκκλήσι του μοναστήριου, αναμένεται να ξεκινήσει λίγο πριν από το Πάσχα και η τρίτη φάση, το γειτονικό κτίριο και ο εξοραϊσμό του περιβάλλοντα χώρου σε μεταγενέστερη φάση.